Το γοργόνιο ήταν όπλο το οποίο αποτελείται από κρυστάλλους και συλλέκτες, ομφαλούς και δέκτες σε ιερά των Ελλήνων από το 2 και την 3 έως την όαση Σίουα. Τα περισσότερα ιερά της Ελλάδας διέθεταν το δικό τους γοργόνιο που ανήκε στο πλέγμα του γοργόνιου του ευρύτερου ελληνικού χώρου. Κάθε ιερό ενεργοποιούσε το δικό του τμήμα σε περίπτωση κινδύνου ή ενίσχυε το γοργόνιο άλλων περιοχών όταν απαιτείτο σε περιπτώσεις εισβολών και πολέμου. Το γοργόνιο των Δελφών ήταν το ισχυρότερο της Ελλάδας. Το αμέσως ισχυρότερο ήταν της Ακρόπολης και περιλάμβανε περισσότερους κλάδους γοργονίου γιατί περιβαλλόταν από πλήθος ιερών αλλά ήταν και το κέντρο αποφάσεων της θεάς Αθηνάς. Σπουδαίο ρόλο διαδραμάτιζαν τα μάτια από πολύτιμους λίθους και το γοργόνιο της Αιγίδας της Αθήνας του χρυσελεφάντινου αγάλματος του Παρθενώνα. Η ενεργοποίηση μπορούσε να συντελεστεί με πολλών ειδών ενέργεια ηλιακή, αστρική, τελουρική, κοσμική. Το φως του Σύριου όταν ανέτειλε την 25η Ιουλίου φώτιζε το χρυσελεφάντινο άγαλμα της Αθηνάς. Την ημέρα λειτουργούσε από το φως του ήλιου που ενισχύεται σε μεγάλο ποσοστό από το φως του Σύριου και δημιουργεί τα γνωστά κοινικά καύματα. Σύμφωνα με σύγχρονες επιστημονικές παρατηρήσεις, στην περίπτωση των κοινικών καυμάτων, η ηλιακή ενέργεια ενισχύεται από τον Σύριο κατά 50%. Τον χειμώνα αντλούσε ενέργεια από τον ηλεκτρισμό των νεφών, χρησιμοποιούσε πιεζοηλεκτρική ενέργεια που δημιουργείται από το βάρος των κατασκευών στον ενεργειακό χώρο από το πεντελικό μάρμαρο. Τέλος, το γοργόνιο μπορούσε να ενεργοποιηθεί με ενέργεια που απορροφούσαν από το εσωτερικό της γης. Μια τέτοια απορρόφηση ενέργειας διαφοροποιούσε την κινητικότητα του διάπειρου μάγματος, λάβα δηλαδή, και προκαλούσε σεισμούς. Σήμερα, η ενεργοποίηση του γοργόνιου μπορεί να γίνει και με μέσα σύγχρονης γήινης τεχνολογίας, χωρίς κοσμικούς συλλέκτες και ομφαλούς. Επίσης, μπορεί να λύσει τα κάθε είδους ενεργειακά προβλήματα και να διαφοροποιήσει τις σεισμικές ζώνες. Οι κρίσταλοι του γοργόνιου πολλαπλασίαζαν τη συλλεγόμενη ενέργεια από ομφαλούς και συλλέκτες και ήταν τριών κατηγοριών. Οι ουράνιοι εναλλασσόμενου χρώματος και ενέργειας, η πολύτιμη λίθη και η μαρμάρινη των συλλεκτών ομφαλών ενέργειας. Οι πλανητικοί συλλέκτες ενέργειας του ενεργειακού πλέγματος της Ακρόπολης ήταν κατασκευασμένοι από πεντελικό μάρμαρο και φιλοξενούσαν πολύτιμους λίθους που δρούσαν σαν πυκνωτές και λέγονταν ομφαλή συμπύκνωσης. Ο ισχυρότερος κρίσταλος υπήρχε στους Δελφούς και τον είχε φέρει ο Ζεύς από το γαλαξία της Ανδρομέδας, είναι ομφαλός γνωστός σε όλους σαν πέτρα που είχε καταπιεί ο Κρόνος αντί του Δία. Όλο το πλέγμα των παραστάσεων του ομφαλού ήταν από άγνωστους κρυστάλλους δεμένους με χρυσό και άλλα στοιχεία οι οποίοι δημιουργούσαν αρμονία εναλλασσόμενων χρωματισμών όταν ο ιεροφάντης αφαιρούσε το κάλυμα. Παρόμοιοι κρύσταλλοι με τον Δελφών ήταν της Δήλου που έφερε ο Απόλλωνας από τη Λύρα, του Αμμόνιου της Σίουα που έφερε ο Ερμής από το γαλαξία του Πίγασου, του Ιδαίου Άντρου που έφερε ο Ήφαιστος από τον γαλαξία της Καμίνου, της Ελευσίνας που έφερε η Δήμητρα από την μικρή Ανδρομέδα και τέλος του Ήλιου που έφερε ο Απόλλωνας από τη Λύρα, όμοιος αλλά μικρότερος των Δελφών. Τέλος, ο κρίσταλος της Ακροπόλεως είχε το σχήμα του Παρθενώνα διαστάσεων 1,39 επί 0,62 επί 0,42 μέτρων, ήταν εναλλασσόμενο χρωμάτων και ενεργοποιείτο με την αφαίρεση του καλύματός του, τούτον έφερε η Αθηνά από το γαλαξία της Παρθένου. Και οι 7 αυτοί κρίσταλοι φυλάσσονται στη γη μαζί με τη βάση του κρυσταλλικού Παρθενώνα.
Το γοργόνιο το ενεργοποιούσαν σε περίπτωση κινδύνου, σε περίπτωση πολέμου και στα μυστήρια προκειμένου να δημιουργήσουν υπερφυσικά φαινόμενα ή ευνοϊκές συνθήκες. Εκτός από τους κρυστάλλους, σημασία είχε και το κάλυμα το οποίο τους κάλυπτε και το ανανέωναν κάθε χρόνο. Στην Ακρόπολη, σαν κάλυμα κρυστάλλου, χρησιμοποιείται ο πέπλος της Αθηνάς, για τον οποίο υπήρχε ειδική τελετή στη γιορτή των Παναθήναιων. Ο πέπλος είχε χρώμα κίτρινο, χρυσοκέντητος, μάλινος, με παραστάσεις του Δία και της Αθηνάς από τον πόλεμο κατά των γιγάντων, καθώς και το γοργόνιο κεντυμένο. Η κολοσσία ενέργεια που παρήγαγε το γοργόνιο διάνυγε ομφαλούς και συλλέκτες και μπορούσε ακαριέα να πραγματοποιηθεί ταξίδι στο σύμπαν ανθρώπων και σκαφών. Το γοργόνιο μπορεί να στρεβλώνει το χωροχρόνο και να δημιουργεί τεχνητούς διάβλους επικοινωνίας, να ανοίγει πύλες εξόδου σε άλλη διάσταση. Ενεργοποιεί όλες τις αρχαίγονες μνήμες, την ουδέτερη υπόφυση και μεταλλάσσει σε φωτοφόρο όν τον άνθρωπο. Είναι επικίνδυνο αν υποπέσει στα χέρια του οποιοδήποτε, γιατί δημιουργεί τον υπεράνθρωπο. Το γοργόνιο δύναται να πολλαπλασιάζει τη δύναμη της σκέψης του χειριστή και να υποβάλει μεγάλες μάζες ανθρώπων σε πράξεις μέχρι και αυτοκτονίας χωρίς τη δική τους βούληση, να ενσπείρει πανικό και να τους οδηγεί σε παράκρουση. Δύναται να μεταβάλει την απλή αιωλική ενέργεια σε τυφώνα, τη βροχή σε κατακλυσμό, την απλή δόνηση σε σεισμό, τις φλόγες πυρσών σε ολοκαύτωμα, τη θερμοκρασία της ατμόσφαιρας το καλοκαίρι σε πύρινη λέλαπα και το κρύο του χειμώνα σε πολικό ψύχος. Στην αρνητική του μορφή μπορεί να σταματήσει οποιαδήποτε φυσική καταστροφή. Δύναται να διακτηνήσει φως και ενέργεια και να κινητοποιήσει ό,τι κινείται στην επιφάνεια της γαίας, της θάλασσας και του αέρα. Δύναται να προσδιορίζει με ακρίβεια κάθε τι που διασαλεύει τα μόρια του αέρα, της ατμόσφαιρας ή και στην επιφάνεια της γαίας. Μπορεί να απορροφήσει το μαγνητικό πεδίο του πλανήτη και να προκαλέσει κατακλυσμό ή να το ενισχύσει ανατρέποντας όλες τις δυσμενείς παρενέργειες πάνω σε αυτό. Το γοργόνιο χρησιμοποιήθηκε στο Μαραθώνα, τη Σαλαμίνα και τους Δελφούς ιδιαίτερα στη μεταβολή καιρικών συνθήκων και του ψυχοτρονικού πολέμου. Μπροστά στο γοργόνιο, τα γήινα ψυχοτρονικά όπλα φαίνονται πρωτόγωνα και άνευ αποτελέσματος. Μπροστά σε μια τέτοια τρομερή τεχνολογία, δεν πρέπει να έχουμε απορίες πώς κουβαλήθηκαν τα μάρμαρα του Παρθενώνα, ούτε τι τεχνολογία ήταν αυτή με τόσες δυνατότητες ακρίβειας. Η Ακρόπολη των Αθηνών δεν είναι μερικές μαρμάρινες κολόνες για τουριστικό αξιοθέατο. Είναι τόπος ιερός όπου η συμπαντική διάνοια συναντάται με τον ορατό κόσμο και την Ελλάδα.